από τα μεγάλα μοναστήρια της Αιγύπτου έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, πριν φύγει για την έρημο, ο Άγιος Ονούφριος. Νεογέννητο μωρό ήταν όταν τον έφερε και τον άφησε στο μοναστήριο ο πατέρας του, που ήταν βασιλιάς της Περσίας, έπειτα από θεϊκή αποκάλυψη. Μέχρι ο μικρός Ονούφριος να γίνει 3 ετών, ερχόταν στο μοναστήρι κάθε μέρα μια ελαφίνα και τον θύλαζε. Ζούσε σαν μοναχός και εκείνος ανάμεσα στους μοναχούς, ακολουθώντας τις νηστείες και μετέχοντας τη λειτουργική ζωή με προθυμία. Μέσα από τα παιδικά του μάτια τα έβλεπε όλα αυτά σαν να ήταν ένα ατέλειωτο παιχνίδι. Οι πατέρες του μοναστηριού τον αγαπούσαν πολύ και ο ηγούμενος είχε δώσει εντολή στον τραπεζάρι να του δίνει φαγητό όποτε ο μικρός Ονούφριος το ζητούσε, γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει ένα παιδάκι όταν βρίσκεται στην ανάπτυξη. Έχοντας τούτο το προνόμιο, ο μικρός Ονούφριος πήγαινε με θάρρος και ζητούσε από τον τραπεζάρι, τον πατέρα Ευλόγιο, φαγητό. Και έπαιρνε άλλοτε φρούτα, άλλοτε ελιές, συχνά ψωμί και πότε μέλι που του άρεσε ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή όμως, τούτη η επίσκεψη στην κουζίνα άρχισε να γίνεται όλο και πιο συχνή, πράγμα που έκανε εντύπωση στον τραπεζάρι. «Κάποιο ζώο θα ταΐζει ο Ονούφριος», σκέφτηκε και αποφάσισε να τον ακολουθήσει κρυφά για να δει τι κάνει το ψωμί που παίρνει. Έτσι λοιπόν μια μέρα, όταν ο μικρός Ονούφριος βγήκε από την κουζίνα κρατώντας το ψωμί του, ο πατήρ Ευλόγιος τον ακολούθησε. Με έκπληξη τότε τον είδε να μπαίνει μέσα στο ναό και να κλείνει πίσω του την πόρτα. Αθόρυβα και γρήγορα ο γέροντας σκαρφάλωσε πάνω σε ένα τυχάκι και από το πλαϊνό παράθυρο κοίταξε μέσα στην εκκλησιά. Βλέπει τότε τον μικρό Ονούφριο να πλησιάζει στο τέμπλο, να στέκεται μπρος στην εικόνα της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας και απλώνοντας ανοιχτά την παλάμη του με το ψωμί, να λέει στον μικρό Χριστό «Σου έφερα και σήμερα ψωμάκι, μιας και δεν σου δίνει κανείς να φας». Τότε ο μικρός Χριστός απλώσε το χεράκι του, πήρε τη φέτα του ψωμιού και όπως το μάζεψε ξανά, εκείνη εξαφανίστηκε μέσα στην εικόνα. Όταν τα είδε αυτά ο πατήρ Ευλόγιος, σάστησε. Σαν τρελός πήγε τρέχοντας τον ηγούμενο και του τα διηγήθηκε όλα αυτά με κάθε λεπτομέρεια. «Άκουσε καλά τι θα κάνεις», του είπε χαμογελώντας ο ηγούμενος. «Δεν θα του ξαναδώσεις ψωμί. Και αν εκείνο σε παρακαλέσει, τότε να του πεις να πάει να ζητήσει ψωμί από εκείνον που τόσον καιρό τώρα τάιζε». Την άλλη μέρα, όταν στάθηκε ο Ονούφριος μπρος στον τραπεζάρι για να του ζητήσει λίγο ψωμί, η απάντηση που έλαβε τον έκανε να σκύψει λυπημένος το κεφαλάκι του. «Δεν σου δίνω», του είπε ο πατήρ Ευλόγιος. «Αν θες ψωμί, να πας να ζητήσεις από εκείνον που τόσο καιρό τώρα τον τάιζες». Πέρασαν έτσι 2-3 μέρες και αφού ο Ονούφριος είδε πως δεν του έδιναν πια ψωμί, πήγε στην εκκλησιά και στάθηκε λυπημένος μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς. Με θλίψη τότε λέει στον μικρό Χριστό που κρατούσε στην αγκαλιά της. «Μέρες τώρα πάω και γυρεύω ψωμί στον τραπεζάρι και εκείνος δεν μου δίνει. Μου λέει μάλιστα να πάω να ζητήσω ψωμί από εκείνον που τόσον καιρό τώρα τάιζα. Γι' αυτό κι εγώ τώρα ήρθα». Σαν τέλειωσε το παράπονό του, βλέπει τον μικρό Χριστό να πλώνει το χεράκι του και να του δίνει ένα μεγάλο και ζεστό καρβέλι ψωμί. Το χεράκι του Χριστού βγήκε από την εικόνα και απόθεσε το ψωμί στα χέρια του παιδιού. Ο πατήρ Ευλόγιος, ο τραπεζάρης, που κατά την εντολή του γέροντα παρακολουθούσε κατά πόδα στον μικρό Ονούφριο και είχε γίνει η σκιά του,
Είδε τα όσα έγιναν, σκαρφαλωμένος πάνω στο πλαϊνό παράθυρο της εκκλησιάς και λίγο έλειψε να πέσει λιπόθυμος κατά γης. Ο Νούφριος πήρε το ψωμί γεμάτος χαρά στην αγκαλιά του. Το καρβέλι ήταν πολύ μεγάλο και με δυσκολία το σήκωνε. Μοσχομύριζε μάλιστα τόσο ωραία που η μυρωδιά του σκορπίστηκε σε όλο το μοναστήρι και έκανε τους πατέρες να βγουν από τα κελιά τους και να αναζητήσουν από πού έρχεται αυτή η ωραία μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Με έκπληξη είδαν τότε τον Ονούφριο να βγαίνει από την εκκλησία κρατώντας το μεγάλο καρβέλι, προσπαθώντας να ισορροπήσει το βάρος πάνω στα μικρά του χέρια. Αμέσως δύο μοναχοί έτρεξαν και τον βοήθησαν να το φέρει στην τράπεζα. Για μέρες πολλές ολόκληρη η αδελφότητα έτρωγε και χόρτενε από το ευλογημένο εκείνο ψωμί. Για τον μικρό Νούφριο ήταν σίγουρα μια πρόγευση του άρτου που ο Χριστός θα τον έτρεφε στην έρημο όταν ως ερημίτης θα ζούσε εκεί για 60 ολόκληρα χρόνια. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.